Σίλια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού μας έρχεσαι? Από Κεσαριανή, εδώ Αθήνα. Εδώ μένω. Εντάξει, δυσκολεύτηκα λίγο κίνηση, αλλά τα κατάφερα. Και εγώ το ίδιο. Οκ. Okay. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα εδώ Αθήνα. Και μεγάλωσα εδώ Αθήνα. Σπούδασα εδώ Αθήνα. Πόσο χρόνο είσαι? 30. Πες μου λίγο, να μπω κατευθείαν στο ψητό. Okay. Εξήγησε μου λίγο με απλά λόγια, έτσι ώστε να μπορεί να καταλάβει όλος ο κόσμος, τι σημαίνει να είσαι intersex. Είναι ένας όρος ομπρέλα. Οι intersex είμαστε τα άτομα τα οποία γεννιόμαστε με χαρακτηριστικά φύλου, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν απόλυτα σε θηλυκά ή αρσενικά. Δηλαδή γεννιόμαστε με χρωμοσώματα φύλου, ορμονικά προφίλ, εσωτερική, εξωτερική γενετήσια ανατομία, η οποία δεν είναι τυπική με αρσενικά ή θηλυκά σώματα. Η ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών του φύλου μας, τα intersex σώματά μας, αποτελεί υγιή παραλλαγή του ανθρώπινου φύλου από την αυγή του είδους μας. Το γεγονός ότι το 2% πλάς των ανθρώπων γεννιόμαστε intersex, μας δείχνει ότι το βιολογικό φύλο δεν είναι δίπολο, γυναίκα-άντρα, αλλά είναι πολυπίκυλο φάσμα. Πέρα όμως από τα intersex σώματα, intersex σημαίνει ζωντανή εμπειρία των κοινωνικο-πολιτισμικών συνεπειών που υφίστανται τα άτομα που γεννιούνται σε σώματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με τις κανονιστικές νόρμες αρσενικών και θηλυκών σωμάτων. Νομίζω ήμουνα κάπως συμπεριληπτική, γιατί το πιο βασικό σε αυτό είναι να προσπαθείς να συμπεριλάβεις όλα τα intersex άτομα. Δεν γεννιέσαι ξεκάθαρα δηλαδή για να... Γυναίκα ή άνδρας. Ναι. Αυτό θέλω, θέλω να το κάνω λίγο πιο απλό, γι' αυτό... Ναι. Εσύ όταν γεννήθηκες ήταν εμφανής ότι ήσουν intersex άτομο? Ναι, ήταν εμφανής το ότι ήμουν intersex άτομο. Και φυσικά, λόγω αυτού, ξεκίνησαν και οι προτάσεις για κανονικοποίηση του φύλου μου, όπως και ότι ενώ ήμουν intersex βρέφος, μου απέδωσαν ένα φύλο και ένα όνομα, το οποίο αργότερα εγώ δεν ανακάλυψα ότι δεν συμβαδίζει με μένα και την ύπαρξή μου δηλαδή, και την ατομική αίσθηση που είχα με το φύλο μου, αλλά ούτε και με τα... με την εσωτερική, εξωτερική ανατομία του σώματός μου. Ούτε με τα πρωτογενή χαρακτηριστικά, ούτε με τα χρωμοσώματά μου. Κανονικοποίηση, τι εννοείς? Εννοώ το ότι όταν κάποιος γιατρός αποφασίζει για το φύλο σου, προτείνει και μια σειρά διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσεις. Η επέμβαση κανονικοποίησης φύλου, ας πούμε, θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια κολποπλαστική, μετατόπιση ουρίθρας. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει στήρωση, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ορμονοληψία ή να χορηγούν ορμόνες σε βρέφη χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αυτό βέβαια γίνεται πάντα με μια δικαιολογία, δηλαδή οι δικαιολογίες οι οποίες βρίσκουν οι γιατροί προς τις οικογένειές μας δεν έχει να κάνει, δεν τους λένε ότι το παιδί σας γεννήθηκε intersex, δεν εντάζεται στο δίπολο γυναίκα-άνδρα, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε. Τους λένε δικαιολογίες ότι το παιδί σας θα βγει πολύ γκέι, το παιδί σας θα περάσει καρκίνο. Ιστορίες οι οποίες πραγματικά ανατρέπονται μέσα από τα ίδια τα intersex άτομα. Γιατί είτε οι επεμβάσεις που έχουν προτείνει οι γιατροί έχουν προκαλέσει αργότερα θέματα υγείας σε εμάς και στα σώματά μας, είτε αυτό που αποφάσισαν εμείς υποχρεούμαστε να το κουβαλάμε αυτή την επιλογή ανοιχτή σαν τραύμα σε όλη μας τη ζωή, γιατί έχουν παρέμβει σε ένα σώμα, έτσι. Οπότε, ναι, το είχα καταλάβει εξ αρχής το ότι είμαι intersex, το γνώριζα. Βίωσα όλη την κακοποίηση που θα μπορούσε να βιώσει ένα intersex άτομο από τη βρεφική του ηλικία. Και ευτυχώς σε όλο αυτό το ταξίδι συνοδοιπόροι ήταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Να ρωτήσω κάτι. Όλες αυτές οι ενέργειες κανονικοποίησης δεν γίνονται για ιατρικούς λόγους? Όχι, για αισθητικούς λόγους. Κανένας λόγος, καμία επέμβαση δεν είναι για θέμα υγείας. Όσες επεμβάσεις γίνονται στα intersex βρέφη, κανένας. Επειδή οι γιατροί κάποιες φορές λένε ότι
Αν δεν κάνεις αυτές τις επεμβάσεις κανονικοποίησης, πιο πολύ σε εσωτερικά όργανα, αυτό εγκυμονεί κινδύνους καρκίνου κτλ. Αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο από έρευνες ή οτιδήποτε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία έρευνα η οποία είναι αποδεδειγμένη. Η μόνη, αν θέλουμε, το μπορούμε να δώσουμε είναι ότι οι προτάσεις των γιατρών και οι επεμβάσεις κανονικοποίησης φύλου επιφέρουν αργότερα προβλήματα υγείας στα σώματα των ίντερσεξ ανθρώπων. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε οι γονείς που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία μπαίνουν μετά από προτροπή των γιατρών, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να έχουν μια κανονική πορεία στη ζωή χωρίς να έχουν προβλήματα. Ακριβώς. Υιοθετούν από τους γιατρούς το μοντέλο και το δίπολο, αυτό το ασφυκτικό δίπολο γυναίκας άνδρας, το οποίο δεν αφήνει κανένα άλλο βιολογικό πλάσμα της φύσης να μπορέσει να το παρακάμψει. Είτε με το να προτείνουν επεμβάσεις, είτε με το που να κάνουν ορμονοθεραπεία, αλλά σκεφτείτε ότι πολλές φορές αυτή η επέμβαση που θα κάνουν στο παιδί κανονικοποίησης φύλου, πολλές φορές την παίρνουν και σκοπεύουν στο μέλλον να το αποκρύψουν την ίδια την αλήθεια του ίδιου του ίντερσεξ ατόμου. Δηλαδή γίνεται αναγνία του όλο αυτό. Γι' αυτό και όλο το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε συστάσεις για όλες τις χώρες ότι πρόκειται περί καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασανισμό σε βρέφη. Οπότε κάλεσε όλες τις χώρες να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα, να θεσμοθετήσουν δηλαδή, προκειμένου να προστατέψουν τις ίντερσεξ ζωές οι οποίες έχουν σημασία και συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην έκφραση και στην ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Η Ελλάδα είναι η πέμπτη χώρα παγκόσμια, η οποία έχει από πέρσι το 2022 έχει ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει πλέον, γιατί οι γιατροί, ξεχάσαμε να πούμε πριν, ότι πολλές φορές όταν προγεννητικά φαίνεται ότι το βρέφος θα είναι intersex, λέγανε στους γονείς να προχωρήσουν στη μητέρα να προχωρήσει σε άμβλωση. Είναι και αυτό δηλαδή, με την αιτιολογία ότι το παιδί θα βγει γκέι, θα αποκτήσει προβλήματα υγείας. Ενώ όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν ως μητέρες, δηλαδή δεν ακούσανε το γιατρό, το παιδί δεν ανέπτυξε κανένα πρόβλημα υγείας. Ούτε εγώ ανέπτυξα, ούτε άλλα πλάσματα ανέπτυξαν κάποιο πρόβλημα υγείας. Οπότε στην ουσία αυτός ο νόμος απαγορεύει και τους γιατρούς που προτρέπουν τις οικογένειες σε άμβλωση και τις επεμβάσεις κανονικοποίησης φύλου και τις ορμονοθεραπείας και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου του βρέφους. Δηλαδή προτείνουν το άτομο να ενηλικιώνεται και να μπορεί να αποφασίζει μόνο του. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει από αυτό είναι ότι σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να υπάρχει και συνένεση, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια, μα οι περισσότερες επεμβάσεις γίνονται κάτω των 2 ετών. Και μάλιστα πολλές φορές τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι γιατροί στους γονείς δεν είναι και τα αληθινά, δηλαδή δεν βασίζονται στις ζωές μας. Δηλαδή το ότι το παιδί θα βγάλει πρόβλημα υγείας, αυτό δεν βασίζεται σε καμία έρευνα. Το ότι το παιδί σας θα γίνει γκέι είναι αστείο. Το ότι το παιδί σας δεν θα μπορεί να κάνει παιδιά είναι επίσης αστείο. Και πολλές φορές το φύλο που θα αποδοθεί σε αυτή την ηλικία χωρίς τη συνένεση να είναι διαφορετικό από αυτό που στο τέλος όταν το παιδί μεγαλώσει, μπει στην εφηβεία και επιλέξει πλέον την ταυτότητά του, θα είναι διαφορετική από αυτή που το αποδόθηκε. Εκεί νομίζω είναι και όλα στην οποία ανατρέπει τα πάντα εκεί ένα τέτοιο άτομο. Ένα intersex άτομο το οποίο αργότερα μαθαίνει όλη την αλήθεια, αυτοπροσδιορίζεται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από την ιατρική κοινότητα, με αυτό που ήθελε δηλαδή να του φορέσει, με αυτή τη μάσκα του φύλου που ήθελε να του φορέσει. Νομίζω ότι αυτό στην ουσία είναι κατά κάποιο τρόπο και μία απάντηση προς τις αυθαίρετες επεμβάσεις που κάνουν οι γιατροί πάνω στα σώματά μας. Αυτή είναι και η δική σου περίπτωση, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Είναι και η δική σου περίπτωση, λέω. Ναι, 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 φυσικά. Μου λες λίγο για τη δική σου ιστορία, έτσι, ποια ήταν η αντίδραση των γιατρών, η αντίδραση των γονιών σου όταν ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα? Οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί. Έχω τύχει σε γιατρούς οι οποίοι είχαν άγνοια επί του θέματος, δηλαδή μπορεί να μαζεύονταν γύρω μου κάποιοι γιατροί σε κάποιο νοσοκομείο και να με αντιμετωπίζουν ως πειραματόζου, να μην ξέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς είναι αυτό ή αυτό το άτομο πώς επιζεί, γιατί ζει, ή να τους φαίνεται πολύ περίεργο πώς έχω τέτοια χρωμοσώματα ή πώς τα πρωτογενή χαρακτηριστικά μου βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Γιατί πολύ απλά η ίδια η ιατρική κοινότητα δεν έχει εκπαιδευτεί για το ότι δεν υπάρχει βιολογικό φύλο. Δηλαδή, τα intersex άτομα είμαστε η ανατροπή του ότι δεν υπάρχει βιολογικό φύλο και ότι το φύλο είναι ένα τεράστιο φάσμα, πολυπίκυλο, μέσα σε όλο αυτό.
Εσύ όταν γεννήθηκες έπρεπε να πάρεις μια ταυτότητα ή από το, ναι. Από το δίπολο. Ναι. Οπότε... Και να μου αποδοθεί ένα φίλο, ναι. Αυτό είναι και ένα θέμα και στη δική μου περίπτωση θα αναλύσουμε. Ότι ο γιατρός και οι γιατροί επέλεξαν το φίλο μου. Πράγμα το οποίο μου προκάλεσε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή πρώτα απ' όλα γιατί η γενετική μου ας πούμε κατάσταση από τη στιγμή που είχε μια διαφοροποίηση, έτσι, από το δίπολο γυναίκας άνδρας, θα έπρεπε και εγώ να το γνωρίζω και να είμαι σε θέση να έχω την επιλογή απάνω σε αυτό. Οι γιατροί προσπάθησαν να επιλέξουν για μένα το φίλο μου, πρότειναν για μένα επεμβάσεις, ενώ ακόμα ήμουνα σε παιδική ηλικία. Και γενικά είχαν έναν κόντρα ρόλο απέναντι στη ζωή μου και στην επιλογή μου. Και είναι και εκείνοι υπεύθυνοι για όλη τη μετέπειτα, για όλα αυτά που διαδραματίστηκαν στη ζωή μου. Δηλαδή το ότι εγώ στο σχολείο έτρωγα bullying, γιατί μου λέγανε ότι κοιτάξτε εδώ δεν είναι αγόρι, είναι κορίτσι, με βρίζανε. Όλο αυτό το έτρωγα γιατί γενετικά όντως δεν ήμουν αγόρι. Και θα έπρεπε αυτό να έχω την επιλογή να μπορώ να το πω από παιδί. Οπότε εσύ φεύγοντας από το νοσοκομείο έπρεπε να έχεις μία ταυτότητα, άνδρας ή γυναίκα. Ναι, εσύ, ναι. Τι αποδόθηκε και με ποια κριτήρια. Αποδόθηκε το Άρεν, όπως είπα και πριν, με κάποια κριτήρια τα οποία δεν έχουν κάποια λογική. Δηλαδή, τα χρωμοσώματά μου και τα πρωτογενή χαρακτηριστικά μου δεν ήταν ανδρικά. Οπότε... Δόθηκε παρόλα αυτά αυτό και δόθηκαν συστάσεις ώστε μέχρι κάποια συγκεκριμένη ηλικία να ακολουθεί μία σειρά επεμβάσεων και ορμονοθεραπείας και εγώ να μην μάθω ποτέ την αλήθεια για εμένα, το τι ακριβώς είμαι. Αυτό ήταν που δόθηκε. Και αυτή τη γραμμή δώσανε οι γιατροί προκειμένου να μπορέσουν να μεγαλώσω βγαίνοντας στην κοινωνία από εκείνη τη στιγμή, δηλαδή που έφυγα από το νοσοκομείο, που γεννήθηκα. Εσύ δηλαδή... Ωστόσο δεν ήμουνα αγόρι. Δηλαδή, η ίδια η ανατροπή μου, το ίδιο το φύλο μου δεν είναι ούτε σε, αν θέλουμε να μιλήσουμε σε χρωμοσώματα, ούτε σε πρωτογενή χαρακτηριστικά. Δεν συνάδει δηλαδή με το φύλο που μου απέδωσαν στην ηλικία. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε αυτή η επιλογή. Απλά έπρεπε να επιλέξω κατά τα δύο και δώσαν αυτό. Ναι, δεν ξέρω με ποια λογική. Πραγματικά δηλαδή μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι γιατροί στις περιπτώσεις των ίντερ σεξωμάτων να επιλέγουν το φύλο για τα παιδιά. Δηλαδή, έχω και πέρα από τη δική μου ιστορία, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που τους επιλέγουν πραγματικά και δεν συνάδει αργότερα με το φύλο που αυτοπροσδιορίζονται να έχουν τα ίδια τα άτομα. Με την επιλογή τους δηλαδή. Γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει μια διαφοροποίηση, δεν πρέπει να σου αποδίδουν φύλο για μένα. Δηλαδή, αυτό είναι το σωστό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκπαιδευτούν οι γονείς και να ξέρουν οι γονείς το τι γίνεται σε αυτό, γιατί... Οι γονείς σε αυτή την ηλικία, όταν γεννιέται το παιδί τους, ακολουθούν πάρα πολύ την ιατρική φιγούρα που έχουν ως πρότυπο. Δηλαδή, αν οι γιατροί πούνε ότι θα πρέπει να κάνεις αυτό γιατί το παιδί σου αυτή είναι επέμβαση, γιατί το παιδί σου θα πάθει καρκίνο, ο γονιός, λόγω άγνοιας, υιοθετεί τα λόγια του γιατρού. Και πολλές φορές οι επεμβάσεις γίνονται γιατί οι γονείς πραγματικά ανησυχούν για τα παιδιά τους. Λογικό. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να γίνεται είναι μια ενημέρωση, ας πούμε, από τους γονείς με άλλα αρμόδια άτομα, με άλλους intersex γονείς, με την intersex Greece, εδώ ώστε να πάρουν όλη την πληροφορία. Γιατί και τώρα που υπάρχει ο νόμος, θα πρέπει και να τηρείται έτσι, ώστε και οι γιατροί να προχωρούν σε επεμβάσεις κανονικοποίησης φύλου, ούτε να προτείνουν αμβλώσεις, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς, όταν λαμβάνουν μια λάθος πληροφορία, να κάνουν μια περαιτέρω διερεύνηση. Δηλαδή, αν από αυτό το βήμα που μου δίνει σήμερα καταλάβουν οι γονείς ότι το βιολογικό φύλο δεν είναι γυναίκας άνδρας επιστημονικά, ότι τα 2% του πληθυσμού γεννιόμαστε και είμαστε intersex και είναι συν, που δεν απλά μιλάμε για βιολογικό, δεν το δημιουργούμε, δεν πήραμε μετά να αυτοπροσδιοριστούμε σε κάτι κόντρα στο βιολογικό. Απλά τα ορμονικά προφίλ μας, τα χρωμοσώματα, τα πρωτογενή χαρακτηριστικά δεν συνάδουν με θηλυκά ή αρσενικά. Άρα το να προσπαθείς να μας εντάξεις κάπου είναι άτοπο, χωρίς να το θέλουμε εμείς τα ίδια. Δηλαδή, δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό έχουμε μόνο εμείς. Εσύ τα πρώτα χρόνια της ζωής σου, λοιπόν, στην οικογένειά σου μεγάλωσες σαν αγόρι. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου ως αγόρι. Δηλαδή, ούτε η οικογένειά μου το έκανε αυτό.
σεβότανε πάντα την επιλογή μου. Το πώς με έβλεπε η κοινωνία γύρω, γιατί πίστεψέ με ότι αν αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη να δεχτεί το intersex κομμάτι, δεν θα ήταν ούτε τότε. Οπότε το πώς με βλέπαν οι άλλοι, ναι, υπήρχε. Λέγανε, ας πούμε, είναι αγόρι. Ή όταν προσπαθούσαν οι άλλοι να με φωνάξουν με αντρικό όνομα, λέγανε, μα γιατί το φωνάζουν με αντρικό όνομα, αφού είναι κορίτσι. Δηλαδή, ούτε με το ένα ήταν ικανοποιημένοι, ούτε με το άλλο. Η κοινωνία γύρω μου ή τα παιδιά στην παιδική ηλικία στο σχολείο. Με λέγανε αγόρι, ας πούμε, ήταν κακοποιητικό. Με λέγανε κορίτσι, πάλι ήταν κακοποιητικό. Εγώ από την άλλη, το feedback το οποίο έδινα, ακόμα και στα ρούχα, ήταν και γυναικείο και ανδρικό. Δεν έβρισκα το λόγο που έπρεπε να το διαχωρίσω. Ή υπήρχε μια ελευθερία στο ότι μου αφήνουν να επιλέξω οι γονείς μου, εγώ, τα ρούχα μου. Όταν ήσουν 5-6 χρονών, δηλαδή, οι γονείς σου, σου λέγανε ποια ρούχα θέλεις να πάρεις. Και όχι, εκείνη την ηλικία ακολουθούσαν αυτά που τους λέγανε γιατροί, αλλά σε 8 ετών, 9 μετέπειτα, υπήρχε η δική μου επιλογή. Δηλαδή, μόλις ήμουν ικανή να μπορώ να στηρίξω την επιλογή μου και με τον τρόπο που μπορούσαν και οι δικοί μου να μου θέσουν έτσι, το γνωστικό στοιχείο και την πληροφορία, γιατί χρειάζεται ένα πολύ ειδικό τρόπο, έτσι, όλο αυτό για να διοχετευτεί σε ένα παιδί. Μιλάμε για μια θώα ηλικία. Οπότε, ήδη έχει στιγματιστεί από την ιατρική κοινότητα. Οπότε οι γονείς εκείνο που θα πρέπει να κάνουν είναι όντως πραγματικά να του δώσουν το βήμα και το περιβάλλον να μπορέσει εκείνο να αναπτυχθεί. Αυτό έγινε και στη δική μου περίπτωση και όχι μόνο από την παιδική, δηλαδή από την παιδική ξεκίνησε και το φτάσανε και μέχρι την εφηβεία. Δηλαδή μέχρι το κομμάτι 18 να ολοκληρώσω το κομμάτι που εμένα στην προγεννητική μου κατάσταση με έκανε να αισθάνομαι άβολα. Το ιατρικό κομμάτι ακόμα και το κομμάτι της επέμβασης του επαναπροσδιορισμού το κάλυψαν οι γονείς μου. Δεν δούλευα, δεν είχα κάποια χρήματα εγώ. Οπότε νομίζω ότι όταν υπάρχει η σύνδεση πραγματική με την οικογένεια και η οικογένεια κοιτάει το ίδιο της το παιδί και όχι την κοινωνία και κοιτάει να λαμβάνει μια πληροφορία για το φίλο του παιδιού η οποία έχει μια βάση με την intersex κατάσταση, τότε δίνεται το περιθώριο στο ίδιο το παιδί να αναπτυχθεί. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Καταλαβαίνω. Θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στην ιστορία που είπες για τα... μου λες 8 χρονών. Τι άλλαξε στην ηλικία των 8? Μου είπες ότι μέχρι τα 8 και μετά σου έδωσαν μια πλήρη ελευθερία. Άλλαξε κάτι στην ηλικία των 8? Ναι. Δεν μπορούσαν... δηλαδή αυτό που μου λέγανε έρχονταν σε κόντρα, σε πλήρη κόντρα με αυτό που αυτοπροσδιοριζόμουν εγώ. Και αυτό κιόλας τους έδωσε το κίνητρο ότι κάτι συμβαίνει λάθος. Γιατί αν δεν είχα αυτή την αντίδραση εγώ και συμβάδιζα με αυτά που λέγανε η ιατρική κοινότητα, τότε θα είχα υποστεί και άλλες επεμβάσεις και άλλες ορμονοθεραπείες και ενδεχομένως να έπρεπε αυτό να το κάνω για μια ζωή. Στο σχολείο πώς ήταν τα πράγματα? Κοίταξε, τα παιδιά στο σχολείο έχουν έτσι... δεν έχουν κανένα όριο, έτσι, και μέσα από την παιδική τους αθωότητα... πολλές φορές ξεφεύγει η κατάσταση και μπορεί να είτε να γίνεται με ψυχολογική βία είτε και με σωματική πολλές φορές. Εγώ έχω υποστεί και ψυχολογική, δηλαδή πάρα πολύ bullying, το ότι ας πούμε δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι είμαι αγόρι, γιατί φαινόμουν κορίτσι. Δηλαδή πάντα με λέγανε κορίτσι, λέγανε ας πούμε βάλε φούστα. Ή σε αυτό που λέγανε, ας πούμε, στο φούστα μου είχαν βάλει φούστα, γιατί εξωτερικά υπήρχε κάτι γλυκό, υπήρχε θηλυπρέπεια, φαινόταν η θηλυκή πλευρά. Η οποία δεν την έβγαζα εγώ, ήταν από μόνη της. Ήταν από τη φύση της, δηλαδή. Εντάξει, υπήρχε στο γυμνάσιο ένα πολύ έντονο περιστατικό κακοποίησης, σωματικής και απειλών μετέπειτα που ακολούθησαν. Εκεί κυρίως αυτό που συναντάω μέχρι σήμερα στην αναδρομή μου, όταν κάποιοι με στέλνουν σε αυτές τις ερωτήσεις όπως μου κάνεις τώρα εσύ, αυτό που μου έχει μείνει είναι η αντίδραση... τότε του Λυκειάρχη, δηλαδή ότι δεν μπορούσε να ανταβάλει με αυτούς που με είχαν βλάψει, γιατί πολύ απλά ήταν αρκετά άτομα. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει κόντρα σε αυτά τα άτομα που με είχαν βλάψει. Αυτή ήταν η απάντηση στους γονείς μου. Και θεωρούσε πιο safe το θύμα, στην προκειμένη εγώ, να αλλάξω σχολείο. Πράγμα από το οποίο έγινε και άλλαξα εγώ σχολείο τελικά. Αλλά αυτή η ατιμωρησία ενδεχομένως και ότι... σε κάτι τόσο σημαντικό στο σχολείο δεν μπόρεσε να προστατευτώ, είναι κάτι το οποίο κουβαλάω ακόμα πάνω μου. Δηλαδή ότι δεν ξέρω κατά πόσο
τα σχολεία θεωρούνται ασφαλή χώρος διαπαιδαγώγησης για ένα intersex άτομο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η έλλειψη της πληροφορίας μέσα εκεί για το τι είναι intersex, που θα έπρεπε να υπάρχει από το μάθημα της βιολογίας. Στα δικά μου χρόνια δεν υπήρχε αυτό. Τώρα, αν υπάρχει, τα παιδιά αυτά, τα intersex, θα είναι πάρα πολλά τυχερά να το ακούνε αυτό, να διδάσκεται μέσα από το μάθημα. Εσύ με το σώμα σου πώς θα αισθανόσουν, ιδίως όταν ξεκίνησες στην εφηβεία, έτσι, που αρχίζουμε και έχουμε τις ερωτικές έλξεις ή ανακαλύπτουμε, ναι, ψάχνουμε λίγο τον εαυτό μας, πώς αισθανόσουν με το σώμα σου? Θα σου πω, επειδή όσο ήμουν μικρό παιδί δεν μπορούσα να ακριβώς αντιληφθώ γιατί δεν είμαι σαν ένα γόρι ή ένα κορίτσι της ηλικίας μου, ή γιατί δεν είμαι στα πρωτογενή χαρακτηριστικά μου σαν τον μπαμπά μου ή σαν τη μαμά μου. Επειδή λοιπόν είχα έρθει σε μία θέση άβολη, ναι, υπήρχε αυτό ο προσδιορισμός, ναι, υπήρχε το τι ακριβώς θα κάνω μετέπειτα, για να μπορέσω να εκφράσω και να προχωρήσω σε κάποια ερωτική πράξη, χρειάστηκα πολύ χώρο και χρόνο. Οπότε αυτό το κομμάτι το έκανε όταν εγώ ολοκλήρωσα και το κομμάτι του επαναπροσδιορισμού. Υπήρχε παιδική αθωότητα και κάτι εγκεφαλικό, αλλά ως εκεί. Δηλαδή ποτέ δεν υπήρχε κάποιο φιλί, κάποιο κάτι άλλο, γιατί δεν ήξερα το πώς θα με αντιμετωπίσει ο άλλος. Ενώ υπήρχε η έλξη και το ήθελε, δεν ήξερα τι αντίδραση θα προκαλέσει ή μετά, αν το δεχτεί αυτό το πράγμα και γίνει κάτι μεταξύ μας, μήπως μετά το βγάλει κάπου αλλού και φάω χειρότερο bullying για αυτό που είμαι. Και επειδή ήδη είχα συσσωρεύσει ως παιδί πάρα πολλά ανοιχτά τραύματα, ας πούμε, δεν ήθελα να έχω κι άλλο εξτρά. Οπότε προσπαθούσα να το κρατήσω για μένα και να σου πω την αλήθεια, μου έκανε καλό αυτό, δηλαδή όταν ήρθε η πρώτη μου ερωτική εμπειρία ήταν πάρα πολύ ολοκληρωμένη και πάρα πολύ δυνατή και την έχω ακόμα ως ανάμνηση, ας πούμε. Για να καταλάβω, στο σχολείο έφτασες, ας πούμε, μέχρι το τέλος του σχολείου, έβγαλες το σχολείο σαν αγόρι, θηλυπρεπές αγόρι, γι' αυτό τράβαγε κιόλας στο bullying κτλ. Και μετά έκανες επέμβαση φιλομετάβασης. Θα μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό ή δεν τα λέω καλά? Πες τα μου εσύ, είναι καλύτερα. Κοίταξε να δεις, ναι, το τελείωσα κάπως με πολύ bullying, ναι. Όχι, άρχισα να αυτοπροσδιορίζομαι ο Σίλβε και στο Λύκειο. Μόνο που τότε δεν υπήρχε καμία νομοθετική βάση για να μπορέσει να υπερασπιστεί το δικαίωμά σου στον αυτοπροσδιορισμό. Τουλάχιστον μετέπειτα αυτό ήρθε με τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, με τον νόμο, στο οποίο αν έχεις τους γονείς σου και μια διεπιστημονική επιτροπή που υπάρχει, μπορείς όντως να αλλάξεις το όνομα των στοιχείων σου στην ταυτότητα αυτή τη στιγμή. Τότε αυτό το κομμάτι δεν υπήρχε, οπότε σου ξαναλέω ότι εμένα μου είχαν επιλέξει το φίλο μου. Δεν το είχα επιλέξει εγώ. Εγώ ήμουν Σίλβια. Η Σίλβια τελείωσε το σχολείο της τότε. Η Σίλβια είχε την ατομική αίσθηση από 8 ετών. Οπότε, αν με ρωτήσεις τι ήμουνα για τους άλλους, ναι, μπορεί να ήμουν αγόρι. Για μένα δεν ήμουν ποτέ αγόρι. Δηλαδή, αυτό δεν θα το ακούσει να βγαίνει από το στόμα μου. Θες να μου πεις λίγο τι σημαίνει για σένα η φιλομετάβαση που έκανες? Θα σου πω. Σημαίνει όταν το μέσα σου συμβαδίζει με το έξω σου, νομίζω ότι έχεις μια αρμονία, μια ευτυχία. Για μένα αυτό, προσωπικά για μένα, γιατί αυτό το κομμάτι είναι πολύ προσωπικό του επαναπροσδιορισμού, ήρθε λύτρωση. Δηλαδή και στο ερωτικό κομμάτι και στη συνέχεια της ζωής μου, στον τρόπο που μπορώ να προσεγγίσω τους ερωτικούς μου συντρόφους, να δω τη σχέση μου. Στο κομμάτι αυτό με ολοκλήρωσε, δηλαδή. Οπότε εμένα μου έφερε μία αρμονία προσωπικά, την οποία νωρίτερα δεν την είχα, αλλά σου ξαναλέω, προσωπικά εμένα. Μπορεί κάποιο άλλο intersex άτομο π.χ. να αισθάνεται αρμονικά και δηλαδή όπως γεννήθηκε, χωρίς να προβεί σε κάποιον επαναπροσδιορισμό. Εγώ προσωπικά αισθάνθηκα ότι ολοκληρώθηκα τότε. Ο κόσμος πώς αντιδρά όταν τους λες ότι είσαι intersex? Και γενικά, από την εμπειρία σου, έχεις την εντύπωση, ότι την αίσθηση ότι ο κόσμος γνωρίζει για τα intersex άτομα? Ναι. Θα σου πω. Γελάω λίγο, γιατί η ερώτησή σου
έχει να κάνει με ένα μέρος της κοινωνίας που όσο και αν κάτσεις να τους εξηγήσεις τι ακριβώς είναι intersex, δηλαδή να τους μιλήσεις για βιολογικό φύλο, για το φάσμα, για τα χρωμοσώματά σου, για τα ορμονικά προφίλ, για τα πρωτογενή χαρακτηριστικά σου, στο τέλος θα σου κάνουν την ίδια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ γεννήθηκες άντρας ή γυναίκα. Αυτό από μόνο του αναιρεί αυτό που, την πληροφορία που τους διοχέτευσες νωρίτερα. Οπότε καταλαβαίνεις πως μάλλον αυτό γίνεται για τα στερεότυπα που έχουν στο μυαλό τους, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να το δεχτούν ακόμα και τότε, ότι δηλαδή ότι δεν είναι έτοιμοι ενδεχομένως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δηλαδή θέλουν να συνεχίζουν να παραμένουν στην άγνοια. Υπάρχουν και άλλοι που είναι ρατσιστές, θα σου πούνε, εντάξει, τι μας αφορά εμάς τώρα που γεννήθηκες, μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, με πέος, με τέτοιο, ή αν είχες πιπί, ξέρω εγώ, και είχες και ανδρικό μόριο τέτοιο. Δηλαδή, το συχαίουνε πάρα πολύ άσχημα, με χυδαίο τρόπο, πράγμα το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα. Γιατί το ίδιο άβολα θα αισθανόταν, ας πούμε, ένας άντρας, που βιολογικά έχει γεννηθεί άντρας, αν πάω εγώ και του πω ότι γεννήθηκες με μικρό πουλί, ας πούμε, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή μια γυναίκα, αν μπω στη διαδικασία να αναλύει ότι π.χ. ο κόλπος της είναι πάρα πολύ ανοιχτός ή στενός ή το οτιδήποτε. Το ίδιο πράγμα προκαλεί σε εμάς, πόσο μάλλον σε εμάς που ζούμε με το στίγμα. Οπότε, μετά υπάρχει ρατσισμός από τον κόσμο, δηλαδή συγχαίουνε πάρα πολύ το intersex κομμάτι με την trans κατάσταση και με την ταυτότητα φύλου. Ξεκάθαρισε λίγο τη διαφορά. Θα σου πω, έναν trans άνθρωπο τον έχουμε όταν βιολογικά γεννιέται με ένα φύλο στη γέννησή του και αυτό κοινωνικά διαφέρει. Δηλαδή αυτό προσδιορίζεται με το αντίθετο φύλο. Δηλαδή αν ένας άνδρας που γράφει το φύλο του βιολογικό άνδρας γεννιέται, αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, εκεί μιλάμε για ότι έχουμε μία τρανς γυναίκα. Στην άλλη περίπτωση, αν το βιολογικό φύλο γράφει γυναίκα και εκείνος αυτοπροσδιορίζεται κοινωνικά ως άνδρας, έχουμε τρανς αγόρι. Αλλά εκεί δεν μιλάμε για κάτι γενετικό. Υπάρχουν intersex άνθρωποι οι οποίοι είναι τρανς, έτσι, αλλά δεν είναι ωραίο να υπάρχει σύγχυση και να το συγχαίουμε και να πιστεύουμε πως είναι το ίδιο. Σπάνια το ένα intersex άτομο μοιάζει με το άλλο, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές intersex ατόμων και είναι τόσο συχνό όσο τα άτομα, ας πούμε, που συναντάμε με κόκκινα μαλλιά όταν γεννιέται ένας άνθρωπος. Είμαστε κοντά στα 2+ του πληθυσμού που γεννιόμαστε intersex. Περίπου στους 100 ανθρώπους που γνωρίζουμε, ο ένας είναι intersex και μπορεί να μην το ξέρει. Το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ναι, ναι, ναι. Τα 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Να πούμε επίσης ότι intersex μπορεί κάποιος να το ανακαλύψει προγενετικά, μπορεί να το ανακαλύψει τη μετέπειτα ζωή του, μπορεί στην εφηβεία του, μπορεί στην ενηλικίωση και μπορεί να μην το ανακαλύψει και ποτέ. Αυτό πώς το ανακαλύπτεις? Ξεκάθαρα με εξέταση μοριακού καριότυπου, αν θες να δεις δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά. Προγενετικά ανακαλύπτεται με τον τρόπο που βλέπουν το φύλο σε όλα τα άτομα, κοντά στον 4ο μήνα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις και πριν το νομοσχέδιο, προτείνανε άμβλωση, έτσι, και τα άτομα τα οποία ζούμε σήμερα, τα intersex, στο οποίο είχε φανεί προγενετικά, είναι από θαύμα. Και δηλαδή, επειδή η ίδια η μητέρα μας ή οι γονείς μας σε συνδυασμό πήρανε μία κοινή απόφαση να μας γεννήσουν. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το περιστατικό που έγινε στην Εύβοια το 2015 και κατέληξε στην πρώτη καταδικαστική απόφαση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Καλά το λέω? Είναι η πρώτη απόφαση η οποία είναι με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, αλλά συγκεκριμένα για χαρακτηριστικά και ταυτότητα φύλου. Δηλαδή, τονίζω χαρακτηριστικά γιατί είναι το intersex και η ταυτότητα φύλου η οποία αυτοπροσδιορίζομαι. Ναι, αποτελεί νομολογία. Σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν υπήρχε κάποια κοπέλα ή κάποιο άτομο intersex που να έχει δικαιωθεί και να έχει καταφέρει να αποδείξει στην ουσία ότι τα άτομα τα οποία το επιτέθηκαν για αυτό που γεννήθηκε. Περιέγραψε λίγο το περιστατικό για να καταλάβουμε
Ναι, είχα βγει να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, Μάιο του 2015, μαζί με μια εξαδέρφη μου και έναν οικογενειακό φίλο. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος με γνώριζε, εννοείται, γιατί ήταν στην Εύβοια το συμβάν αυτό, δηλαδή και σε ένα χωριό επαρχίας, μέσα στο οποίο είναι ίντρες εξάτομου, είναι, καταλαβαίνεις, και μάλιστα σε επαρχία είναι πολύ πιο εύκολο να στιγματιστεί. Οπότε, μπαίνοντας μέσα στο μαγαζί, είχαμε παραγγείλει, ξεκινήσαμε να χορεύουμε και όλα αυτά. Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου καταστήματος είχε ανοίξει κάποια στιγμή μαγαζί και στο δικό μου χωριό, στην Εύβοια που ήμασταν, παραλιακά, και μου είχε φερθεί και στο παρελθόν ρατσιστικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ωστόσο, επειδή το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο έγινε η επίθεση ήταν στα Ψαχνά, λίγο πιο έξω στο δικό μου χωριό, ήταν και χειμώνας, δεν υπήρχε κάτι ανοιχτό παρελιακά εκεί που βρίσκομαι εκεί, βγήκαμε εκεί. Κάποια στιγμή, όπως πίναμε το ποτό μας, μας ζήτησε να πληρώσουμε και να φύγουμε ο σερβιτόρος, γιατί ο ιδιοκτήτης δεν γούστερε πούστιδες και τραβέλια στο μαγαζί του. Αυτό με έκανε να αισθάνομαι βαθιά καταρακωμένη, προσβεβλημένη, ωστόσο επειδή δεν ήθελα να βρίσκομαι να έρθω σε κάποια άλλη αντιπαράθεση, του είπα ότι θα πληρώσω και θα φύγουμε. Εκείνος έκανε νόημα και αμέσως κάσανε μπράβι στο πάσο το οποίο καθόμασταν. Με γροθοκόπησαν και εμένα σε όλο μου το σημείο, δηλαδή στο κεφάλι, δεχόμουν πάρα πολύ μίσος, χτυπήματα, μπουνιές, κλωτσιές, όπως έδειξαν τα ιατρικά ευρήματα, δηλαδή μετέπειτα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στο δικαστήριο, υπήρχαν μόλοπες σε όλο μου το σώμα, ακόμα και στα γενετικά μου όργανα, στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, στο έντερο, στην κοιλιακή περιοχή, στο στήθος, στην πλάτη. Γι' αυτό κιόλας καταδικάστηκε ως επικίνδυνη σωματική βλάβη, έτσι, και εφαρμόστηκε 82α. Ο νόμος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση εκείνη τη μέρα ήταν ότι, και αντιμετωπίζω μέχρι τώρα, είναι ότι για ένα περιστατικό μιας αντίληψης κάποιων ρατσιστών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν παροχημένες αντιλήψεις, ας πούμε, εγώ κόντευα να χάσω τη ζωή μου, γιατί πέρα από το ξύλο τραβήχθηκε μαχαίρι. Το μαχαίρι προοριζόταν για μένα. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, που με σημάδευε, ο οικογενειακός φίλος ο Βασίλης μπήκε μπροστά και τραυματίστηκε εκείνο στο χέρι του. Οπότε οδηγηθήκαμε όλοι στο νοσοκομείο. Αυτό όμως δικαιώθηκα, πέρυσι δικαιώθηκα, από το 2015 δικαιώθηκα το 2022, γιατί μου έκανε και έφεση ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Ήταν μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και έτσι καταλαβαίνω πολύ και τα άτομα τα οποία έχουν κάνει πίσω, γιατί εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι μας κάνει εντύπωση γιατί κανένα άτομο δεν προχωράει με μήνυση ή να βγει να μιλήσει και όλα αυτά και να δικαιωθεί. Γιατί όταν 8 χρόνια για μένα ακουόταν στο ίδιο χωριό το ιστορικό του ιδιοκτήτη, έτσι, το ότι εγώ κάνω αυτά τα πράγματα, μια παραπληροφόρηση, ότι με έθιγε στο πρόσωπό μου και είχε μιλήσει σε τοπικές εφημερίδες για μένα, για πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν. Οπότε και γι' αυτό το λόγο κιόλας υπήρχε μια τεράστια αποχή μέχρι να δικαιωθώ και από το χωριό μου. Πήγαινα δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά τα 2 έτη, γιατί έπαιρνε αναβολές συνέχεια. Γινότανε μάλιστα στην Εύβοια, επειδή ο κατηγορούμενος είναι εκεί. Έτσι, ο ιδιοκτήτης καταστήματος, οπότε όταν γίνεται ένα δικαστήριο πάμε στον τόπο του κατηγορούμενου. Και πήγαινα 2 φορές περίπου το χρόνο και παίρναμε αναβολές συνέχεια. Τη μία ταξίδευε στο εξωτερικό και έβαζε τα εισιτήρια ότι πήγε παραμονή. Τη μία οι μάρτυρές του δεν ερχόντουσαν. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος διέταξε βίαιη προσαγωγή. Δηλαδή, έδωσε ημερομηνία και διέταξε βίαιη προσαγωγή. Οπότε εκεί κάπως τα περιθώρια στένεψαν. Ήρθε, τελικά δικαιώθηκα στον πρώτο βαθμό και μετά ακολούθησε δεύτερη οδύσσια που μου έκανε έφεση. Δηλαδή, αν κάποιο άτομο πραγματικά δεν είχε την αντοχή, αν δεν είχα την οικογένειά μου, θα είχα κάνει κι εγώ πίσω. Ωστόσο, και η οικογένειά μου, αλλά και ο δικηγόρος ο οποίος είχα επιλέξει,
εκείνο το διάστημα, μου δίνανε πάρα πολύ κουράγιο και τα άτομα της κοινότητας που ήταν κοντά μου και εκείνα μου δίνανε πάρα πολύ κουράγιο και ήθελα να σε δικήσω μέχρι να δικαιωθώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι θυμάμαι από τη δίκη ότι εκείνη τη μέρα, στη μέρα της δίκης, γυρνάει και λέει στην Έφεση μάλιστα, ο δράστης, ο ιδιοκτήτης, στην πρόεδρο, μα δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτή την απόφαση που βγάζετε της δίνετε δύναμη. Και λέει, για ποιο λόγο της δίνω δύναμη, λέει, δύναμη της δίνετε εσείς που χτυπήσατε χωρίς λόγο και προσέξτε, του λέει, πώς θα παρεμβαίνετε σε άλλα σώματα, γιατί είστε με αναστολή και πλέον σας βλέπω μέσα. Δηλαδή, ακόμα μέχρι και τελευταία στιγμή, έτσι, με τα ιατρικά ευρήματα, με όλα αυτά, με την καταδίκη του σε πρώτο βαθμό, εκείνος ήταν αμετανόητος. Η συγγνώμη ήρθε μετέπειτα, μετά δηλαδή και από την έφεση, που ακόμα δεν με έχει λυτρώσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι περίπου ένας χρόνος τώρα που σου μιλάω γι' αυτό και ακόμα είναι ανοιχτό. Δηλαδή, και γιατί ήταν πάρα πολύ στο άνθος της ηλικίας μου, ας πούμε, 2015, πόσο έχουμε τώρα, 23, άρα μιλάμε πριν 8 χρόνια, ήμουν 22 ετών. Και αυτό με σημάδεψε και από τότε ότι λόγω αυτού που γεννήθηκα θα χάσω τη ζωή μου. Και όχι μόνο εμένα, και τη μητέρα μου. Γιατί τη μητέρα μου, ας πούμε, την πήρανε σε μια κατάσταση ότι η χώρη της είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένη, με όλα τα υπόλοιπα, ενημερώθηκαν οι γονείς μου, δηλαδή ήταν πολύ οδύσσια και για εκείνους. Και το κουβαλάνε και εκείνοι μέχρι σήμερα. Αυτό, οπότε, γι' αυτό είναι εμβληματικής, έτσι, αυτή η υπόθεση είναι εμβληματική, γιατί είμαι η πρώτη στην ουσία intersex γυναίκα που δικαιώνεται και αναφέρει μέσα η απόφαση για τα χαρακτηριστικά του φίλου μου. Τώρα στην Εύβοια πας, τα ψαχνάκι και στο χωριό. Ναι, ναι. Πηγαίνω. Είναι και ο σύντροφός μου από εκεί αυτό το διάστημα, οπότε με κάνει να είμαι λίγο πιο χαρούμενη και μάλιστα μετά και από κάτι, μετά από αυτό το διάστημα και που εκδικάστηκε, άρχισε να πηγαίνω. Με τους φίλους μου, εντάξει, είχα πάρα πολύ καλή επαφή και όσους με στήριζαν και με τους συγγενείς. Αλλά χαίρομαι που ανέπτυξα έτσι πάλι το κομμάτι αυτό, γιατί είχα μεγαλώσει εκεί και στην ουσία οι άνθρωποι, ιδιαίτερα του χωριού, δεν μου έφταιγαν σε κάτι, έτσι. Ίσα-ίσα μάλιστα που ήταν πολύ υποστηρικτικοί σε αυτή την επίθεση. Απλά λόγω του όσα είχαν γραφτεί και όλη την παραπληροφόρηση, εγώ ήθελα πρώτα να δικαιωθώ αυτό. Δηλαδή, και πίστευα στη δικαιοσύνη μου, γιατί ήμουν θύμα. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε τους ρόλους, δηλαδή, τούμπα. Ένα μήνυμα που θέλεις να δώσεις στους γονείς που πρόκειται να αποκτήσουν ένα παιδί intersex ή έχουν ήδη αποκτήσει ένα παιδί intersex, ποια θα πρέπει να είναι τη δράσή τους, τι πρέπει να κάνουν? Να δείξουν ψυχραιμία, να ενημερωθούν σωστά, όχι μόνο από την ιατρική κοινότητα, αλλά και από την Intersex Greece, είναι μια οργάνωση δηλαδή στην οποία δραστηριοποιούμαστε intersex άτομα. Οπότε θα μπορούν να έρθουν σε επαφή και με άλλους γονείς intersex παιδιών, αλλά και με intersex άτομα, για να λάβουν όλη τη σωστή πληροφορία. Σε καμία περίπτωση κανένας γονιός, αν φανεί προγενετικά, να μην προχωρήσει σε άμβλωση. Ό,τι επέμβαση και να τους προτείνουν κανονικοποίησης φύλου, εάν δεν κάνουν την έρευνα ότι όντως θα προκαλέσει κάποιο θέμα υγείας στο παιδί τους, να μην δεχτούν να γίνει, και να, όσο μπορούν, να κοιτάζουν και διεθνείς οργανισμούς. Δηλαδή, η OEI, ας πούμε, κάνει εξαιρετική δουλειά και στη σελίδα που μπούμε μέσα, και μπορεί να αναπάρουν όλη την πληροφορία, δηλαδή, για το τι έχει γεννηθεί, πόσες παραλλαγές έχουν δει, ότι είναι δεκάδες, τι αναλυτικά έχει βρεθεί. Δηλαδή, υπάρχει ένας ολόκληρος οδηγός και στην Intersex Greece, απλά να μην μείνουν στην πληροφορία της ιατρικής κοινότητας. Γιατί είναι εκείνη που έχει προκαλέσει ζημιά στις ζωές μας και στα σώματά μας μέχρι τώρα. Δηλαδή, τα Intersex βιώματα, αυτό θα σου πω, τουλάχιστον τα περισσότερα. Και για κλείσιμο, έτσι, ένα μήνυμα στα intersex άτομα, τι θα θέλεις να πεις? Να είναι περήφανα για αυτό που είναι, να μην φοβούνται, να αισθάνονται φυσιολογικά, φυσιολογικά με κάθε έννοια, να ξέρουν ότι σαν άτομα και σαν όντα ανατρέπουν την ίδια τη φύση, οπότε από μόνα τους
θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ιδιαίτερα, να προσπαθήσουν να αντιστρέψουν τον φαύλο κύκλο των αρνητικών σκέψεων ή ακόμα καλύτερα να τον σπάσουν, που τους έχουν προκαλέσει οι ιατρικές πληροφορίες ή η κακοποίηση από την κοινωνία, και να σταθούν στα πόδια τους περήφανα. Πραγματικά αυτό. Και να μην κάνουν πίσω αυτό.